ήταν. Ατσού! Ατσού! Λοιπόν, παιδάκια, πρέπει να σας πω για πραγματάκια για την ατομική υγιεινή. Μα τι είναι ατομική υγιεινή? Είναι όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε καθαροί και υγιείς. Μαμά, το ξέρω! Και τώρα με αυτό το κορονοϊό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Αλήθεια? Ναι, σου λέω. Και τι πρέπει να κάνουμε? Θα σου λέω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Πρώτον, πλένε καλά τα χεράκια. Καλό πλύσιμο, μαμά. Με πολύ σαπουνάδα. Έτσι, από και από πάνω και από κάτω και τον αντίχειρα. Μαμά, όταν βρίσκουμε φτανιζόμαστε, καλύπτουμε στο στόμα μας και δημιουργούμε με τον αγκόν. Κοίτα πως, ατσού. Τρίτον, μένουμε σπίτι. Να μην πάμε δηλαδή μια βόλτα στην παιδική χαρά. Μαμά, δεν πάμε σε παιδικές χαρές. Σε παιδότοπο. Ούτε σε παιδότοπους, ούτε σε μέρη που έχει πολύ κόσμο. Καλά, τότε πάμε να δούμε τον παππού και τη γιαγιά. Μαμά, ειδικά και στον παππού και στη γιαγιά, αποφεύγουμε να πάμε. Γιατί? Γιατί είναι ευπαθείς ομάδες. Μαμά, τι πάει να πει ευπαθείς ομάδες? Πάει να πει ότι κινδυνεύουν περισσότερο από τον ιό. Το ξέρω, μαμά. Γι' αυτό τους παίρνουμε κάθε μέρα τηλέφωνο και βιντεοκλήση. Γεια σου, παππού, γεια σου, γεια. Τέταρτον, δεν μπαίνουμε με τα παπούτσια μέσα στο σπίτι. Πλένουμε με τα χέρια μας. Όταν μπαίνω στο σπίτι, κουτρουβαλάω μέχρι την τουαλέτα. Βάζω σαπούνι, ψένω τα χέρια μου, κάνω γύρω-γύρω από την τουαλέτα. Τα ξεπλένω και έρχομαι στο σαλόνι. Και παίρνουμε το κινητό. Μαμά, δεν πιάνουμε το κινητό. Πρέπει να το καθαρίζεις με μαντιλάκι. Και τα πώς. Και τώρα κάνω και το τάπι. Και ταραν! Για άλλη στερά. Και όμως θα... Κάτι μου ψεύγει. Μου ψεύγει καμία γωνία. Τέλειωσα. Και τον υπολογιστή. Και το τάμπλετ. Και τα κλειδιά σου. Και το πόμο της πόρτας. Αλλά και του άνθασε τα κουμπιά. Και ποτέ δεν πιάνουμε το πρόσωπό μας. Ούτε το στόμα. Ούτε τα μάτια. Ούτε τη μύτη. Και τι θα κάνουμε, κορίτσι μου? Θα είμαστε προσεκτικοί για όσο καιρό χρειαστεί. Όχι, τα ξύλα δεν τα γλιτώνω. Μένουμε σπίτι. Μένουμε ασφαλή. Όλα αυτά γιατί σας τα λέω? Γιατί σας τα λέω? Γιατί για να τα λέτε στους γονείς σας, στις μαμάδες σας και στους μπαμπάδες σας.